Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Σήμερα είμαστε ευχαριστημένοι παρά την αργία της 25ης Μαρτίου. Το χρέος μας καλεί να είμαστε εδώ, ανήμερα λοιπόν. Και πάμε να υλοποιήσουμε την πρώτη συνέντευξη, να πραγματοποιήσουμε την πρώτη συνέντευξη με τον εκλεκτό μας φίλο, τον Δημήτρη τον Καρούσο. Καλημέρα στο κλεινό Νάστη, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από το Λαγονίσι. Από το Λαγονίσι λοιπόν, μάλιστα. Ένα νησάκι είναι αυτό, έτσι. Νησάκι, χωρίς λαγούς. Λοιπόν, νησάκι που το μάθαμε όταν η δεύτερη Χούντα ενέκλεισε τον Παπαδόπουλο, περιόρισε σε κάποια βίλα εκεί του Ωνάση, δεν ξέρω πού τον είχαν κλείσει. Μπράβο, ναι, σωστά. Τι πας και θυμάσαι. Σήμερα έχουμε 25η Μαρτίου, παρακαλώ. Μέρα εθνικό απελευθερωτικού της τότε εξέγερσης και μια εξέγερση η οποία άφησε παρακαταθήκες, έτσι. Τέτοιες μνήμες στα χρόνια της Χούντας, στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά και πότε άλλοτε εναργέστερα στα σχολιά δεξιά-αριστερά μιλούσαν για δάφτα. Τώρα πάλι έχουμε σχολικές γιορτές μέχρι να τις καταργήσουν και αυτές. Πάντως εμείς θα είμαστε εδώ στα Ερτζιανά όσο το επιτρέψουν οι καιροί, οι οικονομικοί εννοώ, και είναι ανοιχτά τα ραδιόφωνα. Εδώ θα είμαστε, στο χρέος μας, στο καθήκον μας. Για να δούμε, Δημήτρη Καρούσο, καταρχήν να πούμε στον κόσμο ότι ασχολείσαι με τα οικονομικά. Πες περισσότερα, ήσουν στην Αγγλία, ήρθες. Ναι, είμαι οικονομολόγος, έχω σπουδάσει στην Αγγλία, έχω δουλέψει και έχω ζήσει εκεί 6 χρόνια, δούλευα σε φαντ. Γνωρίζω αυτά που μας συμβαίνουν δυστυχώς και αυτά που μας καταδυναστεύουν, δυστυχώς τα γνωρίζω από πρώτο χέρι. Ναι, ακριβώς. Τα παπαγαλάκια δεν... πιθανόν και τα παπαγαλάκια να τα γνωρίζουν, έτσι. Δεν νομίζω να τα γνωρίζουν σε τόσο βάθος. Όχι σε τόσο βάθος. Θεωρώ ότι σε τόσο βάθος τα ξέρει λίγος κόσμος. Και αν κάποιος τα ξέρει και όπως και να το δω, και λίγο πατριώτης να είναι, όταν βλέπει να γίνεται τέτοια κλοπή στην πατρίδα του, πρέπει να βγει να μιλήσει. Αποκλείεται δηλαδή, αποκλείεται να τα ξέρεις, αυτό θέλω να πω, να τα ξέρεις και να μην βγαίνεις να μιλάς. Να μην σε πνίγει το δίκιο, να βλέπεις τι γίνεται, να το έχεις δει λίγα χρόνια πριν κιόλας, να ξέρεις ότι αυτό που θα ζήσουμε, αυτό που ζούμε τώρα και αυτό που θα ζήσουμε σε 2-3 χρόνια, πόσο θα είναι, πόσο άσχημο θα είναι, και να το ξέρεις όχι γιατί είσαι μάγος ή γιατί είσαι καλός οικονομολόγος ή οτιδήποτε, γιατί το έχεις δει στη δουλειά σου, για σένα ήταν η δουλειά σου αυτό το πράγμα, το έχεις δει να συμβαίνει στις άλλες χώρες και να μην βγαίνεις να μιλάς. Το θεωρώ τραγικό. Τραγικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν πολύ σε τις λεπτομέρειες και ίσως να πιστεύουν κάποια στιγμή ότι αυτοί οι μεγαλόψυχοι δανειστές μας θα μας λυπηθούν. Εντάξει, είναι εκ των ουκάνευ που λέμε, δωρονάδων. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα την κατάσταση της οικονομίας, ποια είναι από το 7, πότε άρχισαν τα όργανα, έτσι, το 10, 11, ναι, 12, 16 είμαστε αισίως. Ναι. Και ναι. Βγαίνουμε από το τούνελ, λέγαν πρόπερση, δεν ξέρω ο Τσίπρας τώρα τι λέει. Θα ήταν πολύ μεγάλο φαίνεται αυτό το τούνελ, που μας έχει πάρει 6 χρόνια να βγούμε. 6 χρόνια δοκιμάζουμε αυτές τις ίδιες και ίδιες πικρές συνταγές που δεν οδηγούν πουθενά. Πολλές μελέτες έχουν βγει. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα, για δικές μου μελέτες ή για οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει νόημα άλλωστε. Πολλές μελέτες έχουν βγει. Έχει βγει μελέτη της ΓΕΣΕ, έχουν βγει μελέτες της ΓΕΣΕΒΕ. Τι να πρωτοπώ. Το γνωρίζουμε όλοι που βρισκόμαστε, γιατί το ζούμε. Εγώ έτσι πιστεύω, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι οικονομολόγος. Το βλέπει.
Δηλαδή τι να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για την ανεργία. Μου λένε, το έχεις ακούσει και εσύ, μας είπανε τώρα πρόσφατα, λέει μειώθηκε η ανεργία. Δεν ξέρω, το άκουσες Πέτρο αυτό που το είπανε, μειώθηκε λέει η ανεργία. Ποιο είναι το αληθές? Ναι, και λέω ρε παιδιά, πώς μειώθηκε η ανεργία? Δηλαδή πήγε από το 26% στο 25% στο 25,5% ή στο 25% και αυτό είναι μείωση? Αυτό το πανηγυρίζουμε αυτό. Και πώς το μετράτε αυτό? Υπολογίζετε τους 250.000 οικονομικούς μετανάστες? Γιατί αν υπολογίσουμε και αυτούς, αν πούμε ότι μέναν εδώ αυτοί οι 250.000 που μεταναστεύσαν, ή άνεργοι θα ήταν, ή αν αυτοί είχαν δουλειά, κάποιοι άλλοι θα ήταν άνεργοι στη θέση τους. Τα λέω σωστά ή... Σωστά τα λες. Παράδειγμα, στον ΟΑΕΔ δεν εγγράφονται όλοι. Α, μπράβο. Είτε γιατί δεν το ξέρουν, είτε γιατί... Χίλια δυο λόγια είναι, Πέτρο. Ναι. Είτε ότι δεν το ξέρουν, όπως πολύ σωστά λες. Ξέρω αρκετούς τέτοιους. Δεν υπολογίζουν τους μακροχρόνια άνεργους, έτσι. Μετά από ένα διάστημα δεν υπολογίζεσαι. Δεν υπολογίζουν, πρόσεχε να δεις, δεν υπολογίζουν τους ανθρώπους που έχουν, το λέμε, ξέρεις, αυτό που είχαμε με το ΣΥΡΙΖΑ, με αυτό το νέο αέρα που μας έφερε, έχουμε και αλλάξει και τις ονομασίες, έτσι, δηλαδή την Τρόικα, τους κάναμε θεσμούς. Έτσι λοιπόν τώρα τους άνεργους τους λέμε, έχουμε βρει μια ωραία ονομασία και λέμε ευέλικτες μορφές εργασίας. Έτσι, κοίτα τι ωραίο που ακούγεται, ευέλικτες μορφές εργασίας. Είναι αυτοί που δουλεύουν 2 ώρα και 3 ώρα και παίρνουν 200-400 ευρώ το μήνα. Αυτοί δεν εγγράφονται. Και φαίνονται εργαζόμενοι. Και φαίνονται εργαζόμενοι, ναι. Κοίταξε, στο μεταξύ. Δεν μπορεί να ζήσει όντως. Μπορεί να ζήσει ο άλλος με 200 και μετά. Προφανώς. Δεν μπορεί. Τώρα, κάποιος βουλευτής της Συνοδού. Κάτι να σου πω, γιατί είναι πρόσφατα. Με συγχωρίζω, ρε Πέτρο, με συγχωρίζω, διακοπή. Θέλω να το πω αυτό. Ναι. Για να μην μιλάμε έτσι στον αέρα και να δίνουμε. Μ' αρέσει να δίνω και στοιχεία σε αυτά που λέω, πάντα να δραστηρίζω με νούμερα. Πρόσφατη μελέτη, νομίζω δηλαδή είναι βδομάδα ή του τελευταίου μήνα, δεν είναι παραπάνω. Πρόσφατη μελέτη λοιπόν έδειξε ότι έχουν αυξηθεί αυτές οι ευέλικτες μορφές εργασίας, έτσι, κατά 19 με 20%. Ναι. Έχουν αυξηθεί και πλέον τα λεγόμενα τετράωρα έχουν αυξηθεί περίπου στο 40%. Δηλαδή πλέον ο κόσμος που βρίσκει τέτοια δουλειά. Και αυτοί οι άνθρωποι φυσικά δεν μπορούν να ζήσουν με τα 200-300 ευρώ που παίρνουν. Όταν τα πάρουν και αυτά, διότι όλοι χρωστούν ο ένας τον άλλον. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Πέτρο. Αυτό είναι πολύ σημαντική παρατήρηση. Εγώ μιλούσα και δεν θα πω, φυσικά, δεν θα πω το όνομα της εταιρείας, με ένα φίλο που δουλεύει σε μεγάλη εταιρεία και είναι απλήρωτος πόσους μήνες, έτσι. Τους έχουν με έναντι. Και γι' αυτό υπάρχει επίσημη έρευνα από το, νομίζω ήταν, την έχει κάνει, αν θυμάμαι καλά δεν το θυμάμαι, την έχει κάνει ΓΕΣΕ μάλλον, και προκύπτει από εκεί ότι η απλήρωτη, απρόσεξε Πέτρο το στοιχείο, απλήρωτη από 1 έως 5 μήνες είναι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι. Για βάλτε να πει. Να είναι απλήρωτος από 1 μέχρι 5 μήνες, έτσι. Τώρα, να κάνουμε και το δικηγόρο του διαβόλου. Μου έλεγε ένας βουλευτής της Συνοδού πέρσι, νομίζω, ότι στον ΟΑΕΔ δεν φαίνονται ακόμα και κάποιοι εργαζόμενοι. Πονηρά σκεπτόμενοι δουλεύουν πέραν και δεν φαίνονται, ή μάλλον, σιγά, ανάποδα το λέω, φαίνονται στον ΟΑΕΔ και ενώ δουλεύουν. Φαίνονται στον ΟΑΕΔ και ναι, πώς είναι αυτοί. Εγώ να δεχτώ ότι υπάρχει, αλλά πώς είναι αυτή πια? Δηλαδή είναι τόσο τρομερό το νούμερο, γιατί ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να... Κατάλαβες, στον οικονομικό κλάδο για παράδειγμα, ο άλλος δουλεύει ένα μήνα πόσο, μαζεύει ένσημα, αν τα μαζέψει και αυτά, 20 πόσο, 30. Λοιπόν, εκείνο το διάστημα δεν φαίνεται στον ΟΕΔ, μετά αμέσως πάει και δηλώνει στον ΟΕΔ, ενώ συνεχίζει να δουλεύει με μαστορέματα της πλάκας, έτσι, ψιλοδουλειές στο γόνατο. Πέτρο, μην το συζητάμε. Η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο και δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί από εκεί. Σίγουρα δεν είναι το ποσοστό που μας λένε 25%. Δηλαδή, σου μιλάω, αν προσθέσεις τους μετανάστες, αν προσθέσεις αυτούς που δεν εγγράφονται, αν προσθέσεις 500.000 κόσμος, δηλαδή είναι τεράστιο το νούμερο, 500.000 άνθρωποι, 500.000 συνάνθρωποι μας δουλεύουν με ευέλικτες μορφές εργασίας. Αν τα προσθέσεις όλα αυτά, έχει ξεπεράσει το 40% η ανεργία. Να σε ρωτήσω, για να εγγραφείς στον ΟΑΕΔ πρέπει να έχεις δουλέψει και να έχεις παύση εργασίας? Δηλαδή, ένας φοιτητής που τελείωσε και δεν δούλεψε πουθενά, αυτός μπορεί να εγγραφεί στον ΟΑΕΔ? Πέτρο μου, δεν το ξέρω, σας
σίγουρα. Δεν ξέρω τι ισχύει και δεν θέλω να δώσω απάντηση άμα δεν ξέρω κάτι. Γιατί σίγουρα, αν ισχύει αυτό ότι πρέπει να έχεις δουλέψει έστω μια φορά στη ζωή σου και μετά να πας ως παυμένος στον ΟΑΕΔ, τότε χιλιάδες φοιτητές από τα 25, ξέρω εγώ, 28 πόσο, πιθανόν από αμέλεια και από αιμονή στις καφετέριες, αδιαφορούν να κάνουν και αυτό. Τέλος πάντων, μην σταθούμε σε αυτό. Να δούμε τώρα ποια είναι η άλλη συνταγή. Μας περιέγραψε την πικρή συνταγή, την ευρωπαϊκή, και τώρα επειδή... Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πού το πας. Ναι, επειδή ανήκεις και εσύ και εγώ στο ΕΠΑΜ, εδώ μιλάμε για ελληνική συνταγή. Για πες. Ναι, η ελληνική συνταγή, τι θεωρώ ελληνική, τώρα ελληνική συνταγή, ναι, ωραία, να τη βαφτίσουμε και έτσι. Μέσα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση σου έχει δείξει, σου έχει βάλει τους όρους της και σου λέει, εάν θες ευρώ πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αυτό που δεν έχω κουραστεί εγώ ποτέ να λέω στις συνεντεύξεις που δίνω και δεν θα κουραστώ μέχρι να το ακούσει και ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο χωριό, είναι ότι ποια είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Να σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Να σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε 6 χρόνια. Δηλαδή αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Δεν γίνεται να μην το σταματήσουμε αυτό. Γιατί, να πω γιατί. Το χρέος μας είναι μη βιώσιμο. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό αποδεικνύεται, δηλαδή σημαίνει είναι ένας όρος, η διεθνή ορολογία, έτσι. Αποδεικνύεται δηλαδή μαθηματικά ότι ό,τι και να κάνουμε, ό,τι μέτρα και να πάρουμε, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεωθεί. Αυτό σημαίνει μη βιώσιμο χρέος. Και εμείς τι πάμε και κάνουμε τώρα 6 χρόνια. Ξεπουλάμε την πατρίδα μας, στην κυριολεξία την ξεπουλάμε. Ξεπουλήσαμε δηλαδή τον ΟΛΠ για να πληρώσουμε δόσεις χρέους 2 εβδομάδων. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή ποιος Έλληνας θα το δεχτώ όταν αυτό αν το ήξερε. Να ξεπουλήσεις ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου για να ξεπληρώσεις δόσεις 2 εβδομάδων. Τόσα ήταν τα κέρδη, μάλιστα. Και ξεπουλάς όλη σου την πατρίδα και πρόσεξε τι κάνουμε. Ξεπουλάμε την πατρίδα μας, καταστρέφουμε την οικονομία μας, καταστρέφουμε τις ζωές μας για να αποπληρώσουμε ένα χρέος το οποίο γνωρίζουμε και είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι δεν πρόκειται να ξεπληρωθεί ποτέ και ότι κάθε χρόνο θα αυξάνεται. Ορίστε, τη ζωή μας. Κάθε χρόνο παίρνουμε πιο σκληρά μέτρα και κάθε χρόνο αυξάνεται. Αυτός είναι ο ορισμός του μη βιώσιμου χρέου. Δεν αυξάνεται το χρέος μας κάθε χρόνο, δεν μειώνεται. Άρα μαδάμε τις σάρκες μας κάθε... Άρα, δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, όταν με ρωτάνε για λύση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό. Είναι να σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτό. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή πρέπει ακριβώς να σταματήσουμε να κάνουμε αυτό. Αφού σταματήσουμε να κάνουμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βάλει κάποιους όρους. Έχει βάλει τους όρους της. Καλός ή κακός, εγώ δεν το εξετάζω. Καλός ή κακός λέει τους όρους της. Εμείς τους δεχόμαστε αυτούς τους όρους. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, θα ζούμε αυτό που ζούμε. Μέχρι την καταστροφή μας, την ολοκληρωτική. Αφού θέλουμε ευρωπαϊκή πορεία, αφού θέλουμε και ευρωπαϊκή πορεία, ευρωπαϊκή ομπρέλα, έστω και τρύπια, αυτό θα γίνεται. Αυτό θα γίνει. Η άλλη λύση είναι να καταλάβουμε επιτέλους αυτό που είχε πει κάποτε κάποιος. Βέβαια δεν ισχύει αυτό που λένε ότι το είχε πει ο Ρότσιλ και όλα αυτά που βρίσκονται στο ίντερνετ, δεν έχει αποδειχθεί. Είχε πει ότι όταν έχω εγώ τον έλεγχο του χρήματος, δεν με νοιάζει ποιος φτιάχνω τους νόμους. Δηλαδή τι εννοούσε ο άνθρωπος αυτός που το είχε πει αυτό. Ότι δώσε μου τον έλεγχο του χρήματος, άσε να ελέγχω εγώ το χρήμα σε μια οικονομία. Και δεν με νοιάζει ποιος φτιάχνει τους νόμους. Δηλαδή εννοούσε ότι μπορώ να την κατακτήσω αυτή τη χώρα. Δεν χρειάζομαι ούτε ξύφος, δεν χρειάζομαι ούτε πόλεμο, δεν χρειάζομαι τίποτα. Τι σημαίνει έλεγχος νομίσματος, έλεγχος της κυκλοφορίας του νομίσματος, πρόσεξε. Οι οικονομίες για να λειτουργήσουν χρειάζονται χρήμα. Το χρήμα αυτός που το τυπώνει μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Είτε να το ρίξει στην αγορά όταν βλέπει ότι η αγορά είναι όπως είναι τώρα η ελληνική αγορά που βρίσκεται σε κάμψη, άρα χρειάζεται χρήμα. Χρήμα χρειάζεται για να κινηθεί η αγορά. Είτε όταν βλέπει ότι η οικονομία τρέχει με μεγάλους ρυθμούς και πάει να καεί, αυτό που λέμε στη δική μας τη γλώσσα, να μαζέψει χρήμα από την αγορά. Αυτό σημαίνει έλεγχος χρήματος. Έλεγχος χρήματος σημαίνει ότι έχω τη δύναμη όποτε θέλω ή να ρίξω χρήμα στην αγορά ή να αφαιρέσω χρήμα από την αγορά. Αυτό εμείς δεν το έχουμε.
δεν μπορούμε να ρίξουμε όποτε θέλουμε χρήμα στην αγορά. Το χρήμα το έχει η Ευρωπαϊκή, το έχει ο κύριος Ντράγκη τώρα. Αυτό το ρίχνει όποτε θέλει. Και όταν το ρίχνει, δεν το ρίχνει σε εμάς. Το ρίχνει δηλαδή, αν είδατε αυτό το περίφημο, ότι αν άκουσες Πέτρο με αυτό το περίφημο, την ποσοτική χαλάρωση που πάτησε εκεί τα πλήθρα και έβγαλε 1,5-3 ο Ντράγκη. Το έδωσε στους τραπεζίτες. Ξεκάθαρα έτσι. Δεν το έρχεσαι σε καμιά αγορά στην ευρωπαϊκή αγορά και γι' αυτό και δεν έκανε τίποτα. Η Ελλάδα εξαιρέθηκε από αυτό. Η Ελλάδα εξαιρέθηκε από αυτό. Αλλά και να ήμασταν μέσα σε αυτό, μην γελιόμαστε, οι τραπεζίτες θα πήραν και χρηματιστές. Γιατί είναι δύο βασικές προϋποθέσεις, έτσι. Πρόσεξε τι λέμε. Να ελέγχω το χρήμα, να το δίνω στην αγορά, αλλά σε ποιους θα το δίνω. Θα το δίνω στους τραπεζίτες, θα το δίνω στους χρηματιστές ή θα το δίνω σαν εισόδημα στον κόσμο. Αυτές είναι τα μεγάλα δύο ζητήματα. Να σε ρωτήσω, διάβαζα προχθές ότι όνειρο του Καντάφη ήταν το χρυσό δινάριο της Αφρικής. Λες να τον ξεπάστρεψαν και γι' αυτό να μην ανακατέψει την δράπουλα. Μπορεί, είναι ένας σοβαρός λόγος. Τώρα θα σου έλεγε κάποιος ότι άντε φεύγουμε από το ευρώ και πάμε στο ντόπιο νόμισμα. Την υποτίμηση που τη βάζεις θα σου πει. Ναι, ωραία. Τώρα δεν έχουμε υποτίμηση. Μπράβο. Καταρχήν εγώ θα ξεκινήσω και θα πω αυτό. Μπράβο, Πέτρο, αυτό που πολύ σωστά είπες και πλέον χαίρομαι που το καταλαβαίνουν και άνθρωποι που δεν είναι οικονομολόγοι. Τώρα δεν έχουμε υποτίμηση. Τώρα έχουμε τη χειρότερη υποτίμηση που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή τέτοια υποτίμηση μόνο με πόλεμο συγκρίνεται. Τώρα δεν έχεις υποτίμηση. Τι έχεις? Έχουν καταβαρθρωθεί όλες οι αξίες. Τα πάντα. Έχεις χάσει την αξία από το σπίτι σου που πήρες με τόσους κόπους και το πήρες με δάνειο. Έχει υποτιμηθεί ο μισθός σου κατά 50%. Έχουν αυξηθεί, κατά μέσο όρο έτσι, έχουν αυξηθεί οι φόροι κατά 20%, 30% το λιγότερο. Αυτό λειτουργεί αθρηστικά. Είναι 50% η μείωση του μισθού σου, 30% η αύξηση των φόρων. Αυτό λειτουργεί αθρηστικά, άρα έχεις μια υποτίμηση 80%. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο η υποτίμηση αυτή που πλέον αρχίζει και την καταλαβαίνει ο κόσμος και ας μην ξέρει οικονομικά να μπορέσει να την εξηγήσει. Είναι και η αγοραστική δύναμη. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι η αγοραστική δύναμη. Σου δώσω ένα παράδειγμα. Αν εσύ παίρνεις εσύ οποιοσδήποτε άνθρωπος παίρνει ας πούμε 1000 ευρώ μισθό. Έτσι. Mm-hmm. Και έρχεται κάποιος και του λέει, ξέρεις κάτι, θα σου κόψω 20% με τις μειώσεις των μισθών και συντάξεων που έχουμε και σου κόβει 200 ευρώ. Στην πραγματικότητα δεν σου είχε κόψει 20%, δηλαδή τα 200 ευρώ και δικό σου μισθός πήγε στα 800. Όχι. Πρόσεξε να δεις τι έγινε. Ναι, μεν σου έκοψε τα 200 ευρώ και ο μισθός σου πήγε στα 800. Αλλά για πρόσεξε. Εσύ δεν θες ένα σπίτι να μείνεις. Άρα είτε το έχεις με δάνειο είτε πληρώνεις ένα νίκη, δίνεις 300 ευρώ. Άρα από τα 800 ευρώ αφαίρεσαι τα 300 ευρώ. Σου μένουν 500 ευρώ. Mm-hmm. Δεν θες να φας. Πώς θα το βάλουμε αυτό? 250-300. 200 ευρώ. Εγώ θα το βάλω λίγα λίγο, ότι είσαι και λιτοδίαιτος, δεν τρως πολύ. Πες ότι ένας 500, που έχει παιδιά θα τα φάει τα 200-300 ευρώ. Μπράβο. 300, πες 300 και 300 ευρώ για νίκη, 600 ευρώ. Δεν θες και δεν είναι ρότε. Έχεις φτάσει στα 700 ευρώ. Άρα πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Σου μένουν καθαρά 100-200 ευρώ. Άρα όταν σου έχει κόψει αυτός 200 ευρώ από το μισθό σου και σου έχουν μείνει 200 ευρώ. Δεν έβαλες την εφορία, δεν έβαλες. Ναι, και δεν έβαλα πολλά. Θέλω να δείξω το εξής. Θέλω να δείξω τηλέφωνα. Το εξής, ότι η αγοραστική δύναμη τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν αφαιρέσεις τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης από το μισθό σου, δηλαδή αν εσύ παίρνεις 1000 ευρώ και δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να πάει να μείνεις στο παγκάκι, θες ένα σπίτι για να μείνεις. Άρα αν αφαιρέσεις από το μισθό σου τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, τις εύλογες έτσι, ένα σπίτι, θέρμανση και για να φας. Τίποτα άλλο. Δεν σου λέω κάτι άλλο. Mm. Ένα σπίτι να μείνεις μέσα, να φας και μια θέρμανση. Σου μένουν 200 ευρώ αν παίρνεις. Σου μένουν πρόσφατα. Για φαγητό 200 λοιπόν, ναι, αν παίρνεις 1000, αν παίρνεις 500. Αν παίρνεις 1000, πώς να δεις το. Αν παίρνεις 0. Ναι, κάτσε να σου πω, κάτσε να σου το ολοκληρώσω. Αν παίρνεις λοιπόν 1000 και αφαιρέσεις τις ευλόγες δαπάνες διαβίωσης που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε αξιοπρεπώς, ρε παιδί μου, όχι πλούσια, απλά για να ζήσουμε. Θα σου μείνουν από τα 1000 σου ευρώ, θα σου μείνουν 300-400 ευρώ στην άκρη. Αν έρθει αυτός και σου κόψει τα 200 ευρώ, η μείωση δεν είναι 20%, η μείωση είναι 50%.
Γιατί αυτό σημαίνει αγοραστική δύναμη. Αυτό πρέπει να βλέπει ο κόσμος. Πρέπει να βλέπει τι αγοράζει. Τι δύναμη έχει με τα λεφτά του, τι αγοράζει. Άρα η μείωση που σου λένε, όταν σου λένε θα σου κόψω τις συντάξεις 10-15%, στην πραγματικότητα δεν είναι 10-15%. Γιατί πρέπει να αφαιρέσεις από αυτό τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Εάν δεν τις αφαιρέσεις, δεν μπορείς να ξέρεις τι σου κόψανε. Άρα η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη. Η μείωση φτάνει στο διπλάσιο σχεδόν. Παραμένει σχεδόν στο διπλάσιο, έτσι. Άρα λοιπόν έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Επειδή σε λίγο θα μας πιέζει ο χρόνος, ποιος την έχει κοπανίσει, θα σου πούν, από την Ευρώπη? Εδώ οι Συριάνοι βουτάνε στο Αιγαίο, στο Πέλαγος, στο τρικυμισμένο Πέλαγος, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, για να πατήσουν το πόδι στη γη της Απαγγελίας, θα σου πούν. Και εσύ, φιλαράκο, θέλεις να φύγεις από τη γη της Απαγγελίας? Για πες. Ναι, τι να πω, το άνοιγες πιο μεγάλα θέματα, άνοιγες τουλάχιστον το προσφυγικό και αυτό τη γη της επαγγελίας, όντως είναι γη της επαγγελίας. Όχι το προσφυγικό, ότι πολλοί λαοί λιγουρεύονται να μπουν στην ΕΕ και εμείς οι αχάριστοι θέλουμε να βγούμε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, είναι η γη της επαγγελίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για ποιον είναι? Είναι η γη της επαγγελίας για τη Γερμανία που εκμεταλλεύεται όλους τους άλλους. Δεν είναι για κανέναν άλλον. Είναι γη της επαγγελίας για τα μεγάλα φανς του τραπεζίτες. Ναι, είναι. Και όταν ακούω ότι θέλουν να μπουν οι λαοί, δεν νομίζω να έχει γίνει κανένα δημοψήφισμα. Και όπου έγινε δημοψήφισμα, δεν θέλουν να μπουν. Έτσι. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό. Αυξάνονται οι φωνές για να βγουν. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα με τη Βρετανία. Έτσι. Ψηφίζουν και οι Βρετανοί αυτόν τον Ιούνιο, νομίζω. Βλέπω όμως τις δημοσκοπήσεις. Αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό αυτών που θέλουν να φύγουν τελείως, να μην είναι καθόλου πια Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ιταλοί θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Άγγλοι θέλουν να μην έχουν καμία σχέση. Άρα λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, όταν το ακούω αυτό, δεν έχει ερωτηθεί κανένας λαός. Έχουν ερωτηθεί μερικές διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Έτσι, έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Διεφθαρμένες κυβερνήσεις που τις εμπιστεύτηκαν πολίτες, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδος, πάει λέγοντας. Εντάξει, ναι. Ναι, ίσως να πρέπει και να μάθεις. Ίσως να πρέπει για να μάθεις, να πρέπει και να πάθεις. Ίσως να είναι και αυτό. Εμείς το έχουμε πάθει 6 χρόνια. Εμείς μπορούμε να πάρουμε μαθήματα από τα παθήματα των άλλων χωρών. Δηλαδή μπορούμε να κοιτάξουμε και να δούμε τι έγινε στην Ισπανία, όπου ένα μόνο μεγάλο φαντ εξαγόρασε 94.000 κόκκινα δάνεια με ένα συμβόλαιο. 94.000 σπίτια. 94.000 σπίτια, Πέτρο, βγήκαν στο σφυρί με ένα συμβόλαιο στην Ισπανία. Τι άλλο κάνουν τα fans λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος τους? Ο ρόλος τους είναι αυτός. Ο ρόλος τους είναι να μπαίνουν σε μια οικονομία που βρίσκεται σε distress, όπως το λέμε, γι' αυτό λέγονται και distress fund, να βρίσκονται σε μια οικονομία η οποία δεν πάει καλά, η οποία είναι στο κατώτερο σημείο της, να μπαίνουν σε αυτή την οικονομία και σαν γήπες να την ξεσκίζουν στην κυριολεξία, δηλαδή να τρώνε τις σάρκες, να τρώνε ό,τι έχει μείνει. Και να τρώνε και, ξέρεις, συνήθως, τρώνε τα καλύτερα, γιατί τα καλύτερα πάντα τα φυλά στο τέλος. Τρώνε το δημόσιο πλούτο, τρώνε τον πλούτο του κόσμου, δηλαδή αυτά τα συγκεκριμένα φανς, ας πούμε, τρώνε τον πλούτο του κόσμου με ποια έννοια? Προσδοκούν πάντα σε όφελος, δουλεύουν με πενταετίες, εξαετίες, γιατί τα λέω αυτά για να τα μαθαίνει, γιατί πρέπει να τα μαθαίνει ο κόσμος. Δουλεύουν σε πενταετίες, εξαετίες, δηλαδή έχουν ορίζοντα εξαετίας. Αυτοί τι κάνουν λοιπόν? Πάνε και αγοράζουν τα σπίτια των πολιτών. Σου έδωσα το παράδειγμα, ας πούμε, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας που αγόρασε στην Ισπανία 94.000 σπίτια με ένα συμβόλαιο. Στην Ιρλανδία 16.000 σπίτια με ένα συμβόλαιο. Πολλές περιπτώσεις αυτό κάνουν. Λοιπόν, και τι κάνουν αυτοί? Πάνε και τα αγοράζουν στο 5 με 10% της ονομαστικής τους αξίας. Αυτό τι σημαίνει? Ένα δάνειο που έχει ύψους 200.000 ευρώ, για παράδειγμα, που έχει εκδοθεί για να αγοραστεί ένα σπίτι αντίστοιχης αξίας ή και πολύ μεγαλύτερης, έτσι, γιατί συνήθως έπαιρνες 200.000 ευρώ δάνειο ή έπαιρνες 100.000 ευρώ δάνειο, 150, και βάζεις και εσύ από την τσέπη σου. Άρα το σπίτι ήταν πολύ μεγαλύτερης αξίας. Άρα ένα λοιπόν δάνειο ύψους αξίας 200.000 ευρώ ονομαστικής αξίας το αγοράζουν με 5 ή 10%. Αν σου πάρω το υψηλότερο νούμερο, το 10%, έχουν πληρώσει 20.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Έχεις την εντύπωση ότι θα δυσκολευτούν να το πουλήσουν 40.000 ευρώ? Ένα σπίτι που κάνει
είναι 200, ακόμα και σε μια αγορά που βρίσκεται σε, κρίση, ναι. Που βρίσκεται σκοτωμένη. Θα το πουλήσουν τα διπλά. Αυτό τι σημαίνει, κέρδη 100%. Και πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Εδώ χαμένοι είναι δύο, και ο ιδιώτης και η τράπεζα, έτσι. Βέβαια, ναι. Και το γεράκι κερδισμένο, μάλιστα. Πολύ σωστά. Και βγαίνει το γεράκι κερδισμένο. Και πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Επειδή δουλεύουν με ορίζοντα εξαετίας, πενταετίας, εξαετίας. Δεν βιάζονται για να το πάρουν το σπίτι στις 20.000 ευρώ και να το πουλήσουν στις 40. Γιατί αν το κάνουν αυτό θα έχουν βγάλει κέρδη 100%. Αν το πουλήσουν στις 60 θα έχουν βγάλει κέρδη 200% και ούτω καθεξής. Τι κάνουν λοιπόν. Σε αυτή την πενταετία, εξαετία, κοιτάνε σε συμφωνία πάντα με τις κυβερνήσεις να μην πληρώνουν φόρους. Άρα θα περάσει ένας νόμος, εγώ τον περιμένω να περάσει ένας νόμος στην Ελλάδα για να γίνω και εγώ λίγο προφήτης, γιατί είμαι ο πρώτος που το είπα. Να ευλογήσω λίγο τα γένια μου που δεν έχω δηλαδή, αλλά να τα ευλογήσω κι εγώ. Περιμένω να περάσει ένας τέτοιος νόμος που θα λέει, ξέρετε, κάτι για αναπτυξιακούς λόγους, το φαντάζομαι κάπως έτσι. Τα fans δεν θα πληρώνουν έμφια, δεν θα πληρώνουν φόρο μεταβίβασης. Και γιατί το κάνουν αυτό, πρόσεχε να σου το εξηγήσω που είναι το κόλπο. Όταν λοιπόν το fund θα αγοράσει 94.000 κατοικίες με ένα συμβόλαιο, δεν θέλει να πληρώσει ούτε φόρο μεταβίβασης, ούτε έμφια για όσο καιρό τα κρατήσει. Όταν του βγάλεις από πάνω αυτούς τους δύο φόρους, τι θα κάνει το fund? Θα νοικιάσει το σπίτι. Θα το νοικιάσει σε όποιον βρει. Άρα θα έχει ένα εισόδημα της τάξης του 10%. Καθαρό. Φόρους δεν θα πληρώνει στην Ελλάδα, γιατί με διάφορες συμφωνίες, με διάφορες εταιρείες offshore κτλ. Τα λεφτά θα τα βγάλει έξω. Άρα δεν θα πληρώνει ούτε φόρους από κέρδη, ούτε ένφια θα έχει πληρώσει, ούτε τίποτα. Το 10% από τα ενίκια θα του μπαίνει στην τσέπη καθαρό. Άρα καταλαβαίνουμε γιατί δεν βιάζεται να το πουλήσει. Και κάποια στιγμή θα το πουλήσει, αν το έχει αγοράσει 20.000, 40, 60 και θα κερδίσει. Έτσι δουλεύονται. Αν είναι απονεκρωμένη η αγορά και ούτε θα το νοικιάσει, ούτε θα το πουλήσει, πιθανόν να βάλει και μπουλντόζα, έτσι. Πιθανόν είναι να βάλει, αλλά και σου έχουμε και άλλη λύση, Πέτρο. Να κάνει ένα κέντρο, ξέρω εγώ, εμπόριο. Όχι, όχι, έχουμε και άλλη λύση. Άκου να δεις πώς δουλεύει. Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Αν υποθέσουμε τώρα ούτε το νοικιάσει ούτε το πουλήσει, ούτε μπορεί να το νοικιάσει, που είναι ένα μικρό ποσοστό αυτό το ανακοινώσει σε πληροφορώ, ότι το 75-80% και τα νοικιάζουν και τα πουλάνε. Και μένει ένα 20%. Αυτό το 20% λοιπόν που θα μείνει, που δεν θα το πουλήσουν ούτε θα το νοικιάσουν, θα κοιτάξουν, γι' αυτό βλέπεις αυτό τώρα εδώ με τους πρόσφυγες και με όλα, θα κοιτάξουν να πάρουν τίποτα ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεις, να βάλουν μέσα πρόσφυγες. Εάν δεν το καταφέρουν ούτε αυτό, τι κάνουν, μαζεύουν όλα τα απόλυτα και ανήκια στα ακίνητα, τα πακετάρουν, αυτό που λέμε εμείς στη δικιά μας γλώσσα, και τα κάνουν ομόλογα, CDOs. Και τι κάνουν, λένε, έχουμε αυτό το ομόλογο ακινήτων και το ρίχνουν στις διεθνείς αγορές και παίρνουν ένα επιτόκιο 7, 8, 10%. Το καταλαβαίνεις. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο θεσμός ομολόγων ακινήτων? Όχι, έτσι. Αλλά το ρίχνουν στις διεθνείς αγορές. Στις διεθνείς αγορές. Ναι, το ρίχνουν στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε ομόλογα ακινήτων? Εντάξει, δεν είναι τόσο αναπτυγμένη η δική μας η αγορά, αλλά δεν τους νοιάζει αυτούς. Αυτοί θα το πάρουν, θα το κάνουν πακέτο και θα το ρίξουν στις διεθνείς αγορές. Και θα το αγοράσει, προσωπικά τώρα τι γίνεται, και θα αγοράσει αυτό το ομόλογο ένας Κινέζος. Ένας άνθρωπος που είναι στην Κίνα. Ένα σπίτι στο κουκάκι θα παίζει στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας. Πρόσεξε, όχι μόνο αυτό. Ο Κινέζος που θα το αγοράσει μπορεί να το χρησιμοποιήσει, γιατί είναι ομόλογο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για ένα δικό του χρέος. Καταλαβαίνει δηλαδή την παλαβομάρα του παγκόσμιου συστήματος. Ναι, αλλά ξοκόλλιες χρεών δηλαδή. Ναι, όπως το είπες. Το fund λοιπόν δεν θα χάσει από εκεί. Ποιος θα χάσει, όπως πολύ σωστά μου είπες προηγουμένως, θα χάσει η τράπεζα και ο κόσμος στα σπίτια του. Και εσχάτως οι τράπεζες αλλάζουν πολιτική, φοβούμενοι τα κοράκια. Όχι, εγώ είχα ένα δάνειο μικρό, 8, από 17, 8 τους χρωστάω τώρα, με τα καθυστερούμενα 8.200. Και τους έλεγα, μου λέγανε, έλα να το ρυθμίσουμε. Εγώ δεν θέλω, λέω, ρυθμίσεις και πανωτόκια. Ενδιαφέρομαι μόνο για κούρεμα. Κούρεμα αποκλείεται, μου λέγανε πριν 3 μήνες. Τώρα όμως με ξαναπήραν, πήρε και ο διευθυντής, λοιπόν, λέω, αλλάξατε πολιτική, αλλάξαμε πολιτική, δεν τους είπα ότι, εντάξει, ναι, που οφείλεται ότι τα κοράκια έρχονται, προφανώς γι' αυτό επισπεύδουν. Και επίσης και οι τράπεζες κάνουν και απολύσεις εύσχημες, πώς τις λέμε, κατάλαβες. Ναι. Για να μειώσουν το προσωπικό τους. Ξέρεις τι γίνεται. Εθελούσια έξοδος. Εθελούσια έξοδος, ναι. Άρα χτυπάει το καμπανάκι και για αυτές. Φοβούνται.
φοβούνται, ναι, αλλά πρόσφατα τι έχει γίνει. Όπως είπα προηγουμένως ότι η τράπεζα θα χάσει και απλώς ο κόσμος τελικά, γιατί δεν θέλω να μείνει αυτό χωρίς σχολιασμό. Γιατί δεν είναι ολοκλήρωσα τη σκέψη μου. Σωστά, το φαν κερδίζει στα σίγουρα 100%. Ποιος φαίνεται να είναι χαμένος? Φαίνεται να είναι χαμένος οι τράπεζες και ο κόσμος. Οι τράπεζες όμως τελικά δεν χάνουν. Γιατί μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων έχουμε πληρώσει εμείς τις τράπεζες, υποτίθεται, για τα κόκκινα δάνεια που είχαν. Άρα οι τράπεζες πληρωθήκαν τα λεφτά για τα κόκκινα δάνεια που υποτίθεται ότι είχαν και ξαναπουλήσαν αυτά τα κόκκινα δάνεια στα φαντά. Άρα οι τράπεζες έχουν βγάλει και αυτές διπλά κέρδη. Μην νομίζεις ότι χάνουν τελικά. Mm. Και τελικά άρα ο μόνος που μένει από την εξίσωση χαμένος είναι απλώς ο κόσμος. Αυτές οι ανακεφαλαιοποιήσεις έγιναν μία φορά ή δύο και τρεις, άρα οι τράπεζες τα πήραν? Έχουν γίνει τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Mm. Άρα τα πήραν τρεις φορές. Τα πήραν τρεις φορές. Και κάτι από τα κοράκια, 3,5. Μπράβο, 50 δις δώσαμε, τα οποία τα έχουμε χάσει αυτά. 50 δις και μιλάμε ότι δεν τα είχαμε αυτά τα λεφτά στην άκρη για μια ώρα ανάγκης. Έτσι τους δώσαμε 50 δις στις τράπεζες, τα οποία τα δανειστήκαμε με τα μνημόνια, τα οποία μπήκαν στο χρέος μας. Έτσι. Δώσαμε 50 δις στις τράπεζες και οι τράπεζες τι κάνουν τώρα? Πουλάνε τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια. Και δεν είναι αυτό. Αν κάτσεις και το σκεφτείς λίγο πιο αναλυτικά, τι έγινε? Δώσαμε εμείς 50 δις για να σώσουμε τις χρεοκοπημένες τράπεζες, έτσι. Μας κόψανε εμάς μισθούς και συντάξεις. Έγιναν τα δικά μας δάνεια κόκκινα, γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε, δεν μπορούσαμε να τα πληρώνουμε πλέον. Και αφού σώσαμε τις τράπεζες με τα δικά μας τα λεφτά, έρχονται οι τράπεζες, θα δανειοδοτήσουν τα κοράκια για να μας πάρουν τα κοράκια τα σπίτια. Γιατί τα κοράκια, πρέπει να σου πω, πολλά δεν δουλεύουν με δικά τους λεφτά. Θα δανειοδοτηθούν από τις δικές μας τις τράπεζες. Ωραία. Το κατάλαβες πώς λειτουργεί, δηλαδή. Όπως γίνεται για τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Ίδια κεφάλαια 7%, μάλλον τα εργολάβοι δουλεύουν με ίδια κεφάλαια 7%. Τα άλλα είναι δανεικά. Τουλάχιστον εκεί πέρα μπορείς να πεις, έστω και με τις μέσες, έστω και με τις παρατυπίες, έστω και με το ένα, έστω και με το άλλο, γίνεται και ένα δημόσιο έργο, έτσι. Εδώ τι να πεις, ότι με τα δικά μας τα λεφτά χάνουμε τα σπίτια μας? Δηλαδή δίνουμε εμείς τα λεφτά για να σώσουμε τις τράπεζες και οι τράπεζες δίνουν τα λεφτά στα κοράκια για να μας πάρουν τα σπίτια. Και στην Ισπανία δεν είναι μόνο αυτή η παρτίδα με τα 90.000 σπίτια. Όχι, σου έδωσα ένα παράδειγμα. Ένα κοράκι κατέχει αυτά. Βάλε πόσα κοράκι. Άλλα πακέτα. Έχουν πέσει 4 με 5 κοράκια πάνω στην Ισπανία και την τρώνε. Αυτό ήταν ένα κοράκι, έτσι 38, που πήρε 94.000 σπίτια, αγόρασε, αν θυμάμαι καλά, δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 7,5-8 δις ή 7 δις κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, και τα αγόρασε με έκπτωση που έφτασε και το 50%, έτσι, από 40 μέχρι 50% έκπτωση. Τώρα αναρωτιέμαι και αναρωτιέσαι αυτό το ξεπούλημα. Γιατί οι οικονομολόγοι της Ελλάδας το θεωρούν λύση? Δεν το θεωρούν λύση. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν ξέρουν τι γίνεται. Είναι αδύνατο να μην ξέρεις οικονομολόγους και να μην ξέρεις τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ερώτησή σου, Πέτρο, και πιστεύω, χαίρομαι που μου την κάνεις. Πιστεύω ότι γίνεται μόνο για ένα λόγο. Ένας είναι ο λόγος. Εάν πάμε σε εθνικό νόμισμα, όσοι ζήσαμε την αλλαγή της δραχμής σε ευρώ, θα θυμάσαι ότι κλείσαν οι τράπεζες κάποιες μέρες. Έτσι, το θυμάσαι αυτό. Κλείσαν οι τράπεζες 2-3 μέρες για να γίνει η αλλαγή. Εγώ ήμουν Αιθιοπία τότε, δεν το ξέρω. Ναι, συνέχισε. Ναι. Κλείσαν οι τράπεζες για λίγες μέρες, συνέπεσε κιόλας με τις γιορτές. Κλείσαν οι τράπεζες για λίγες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα πόσες μέρες είχαν κλείσει τότε. Λίγες μέρες κλείσαν οι τράπεζες για να αλλάξουν τα συστήματα. Τι εννοούμε να αλλάξουν τα συστήματα? Από δραχμή να γίνουν ευρώ. Μετριούνται, Πέτρο μου, στην τράπεζα τα πάντα. Μέχρι και όταν λέμε καταγράφονται και μετριούνται τα πάντα, καταγράφονται και μετριούνται τα πάντα. Μέχρι τα μολύβια και τα στυλό που υπάρχουν στις μολυβοθήκες. Εάν φαντάσουμε τώρα να γίνει το αντίστροφο και να πάμε από ευρώ σε δραχμή, πάλι αναγκαστικά πρέπει να μπουν μέσα στις τράπεζες έλεγκτες και να καταγράψουν τα πάντα. Φαντάζεσαι τι θα βρούνε? Φαντάζεσαι τη διαδρομή του μαύρου χρήματος? Φαντάζεσαι πράγματα που δεν τα ξέρουμε? Φαντάζεσαι τι θα προκύψει? Αυτό είναι που φοβούνται. Αυτό είναι που δεν θέλουν. Ξέρουν ότι με τη δραχμή, με το δικό μας νόμισμα, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το ξέρουν. Το ξέρουν όλοι. Εγώ δεν θεωρώ ότι κανένας δεν το ξέρει. Ο μόνος λόγος που δεν το παραδέχονται είναι γιατί φοβούνται τι μπορεί να βρεθούν, τι μπορεί να υπάρχει μέσα στις τράπεζες που δεν το ξέρουμε.
μπορεί να υπάρχει σε θαλασσοδάνεια, για παράδειγμα, που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Ας το δούμε. Ναι. Ας μπουν ελεκτές να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο φόβος τους. Και φοβούνται... Ας μπουν λοιπόν ελεκτές να δούμε, να μάθουμε που... Ξέρετε, εγώ έχω μια απορία, όχι σαν οικονομολόγος, σαν Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, ρε παιδί μου. Γίνανε τρεις ανακεφαλαιοποίησεις, μπερδεύτηκα, γιατί θα γίνει και τέταρτη. Το φωνάζω τόσο καιρό, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει, και ας λένε ότι δεν χρειάζεται να γίνει άλλη. Έτσι μας λέγανε και στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, έτσι μας λέγανε και στη δεύτερη, έτσι μας λένε και στην τρίτη. Εγώ πιστεύω θα γίνει και τέταρτη. Τι σημαίνει ανακεφαλαιοποίηση? Σημαίνει ότι οι τράπεζες κατά κάποιο τρόπο χρεοκοπήσαν. Εγώ, σαν Ελλήνας φορολογούμενος που καλούμε να πληρώσω 50 δις, δεν θέλω να πάρω λογαριασμό να ξέρω γιατί χρεοκοπήσαν αυτές οι τράπεζες. Μου έδωσε κανένα λογαριασμό να μου πει χρεοκοπήσανε αναλυτικά, να μου βγάλει μια λίστα και να μου πει χρεοκοπήσανε για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο, για αυτό το, για το λόγο, για αυτό το λόγο. Και να πω μάλιστα, κύριε, εσείς της διοίκησης φέρετε ευθύνες ή δεν φέρετε για αυτό το πράγμα? Εάν δεν φέρετε ευθύνες, καλώς. Ωραία. Και πάλι νομίζω ότι έπρεπε να είχαν αλλαχτεί οι διοίκησεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλώς. Χρεοκοπούν λοιπόν οι τράπεζες μια φορά. Ξαναχρεοκοπούν δεύτερη. Ξαναχρεοκοπούν τρίτη. Δεν μας έχει πει κανένας γιατί. Και μάλιστα, ξέρεις τι γίνεται, αυτός που όταν χρεοκοπήσανε την πρώτη φορά, όλοι αυτοί οι πολιτικοί που βγήκανε και είπαν ότι δεν θα χρειαστεί άλλη ανακεφαλαιοποίηση και τελικά χρειάστηκε να γίνει τη δεύτερη φορά, άρα τι μας λέγανε ψέματα την πρώτη φορά ή δεν ξέρανε? Άρα είτε δεν ξέρανε είτε μας λέγανε ψέματα. Ό,τι και να είναι, είναι επικίνδυνοι. Έτσι δεν είναι? Και ξανά έγινε δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση και μας λέγανε μην στεναχωριέστε, δεν θα γίνει τρίτη. Και ξανά έγινε τρίτη τελικά. Και με χειρότερους όρους. Γιατί δεν μας λένε πώς χρεοκοπήσαν αυτές οι τράπεζες? Εγώ θέλω να το ξέρω σαν φορολογούμενος πολίτης. Άρα τελικά, Πέτρο, ξέρεις τι γίνεται με όλα αυτά? Εγώ πιστεύω ότι φοβούνται τους ελεγκτές που θα μπουν μέσα στις τράπεζες και θα καταγράψουν τα πάντα. Αυτός είναι ο φόβος τους. Μάλιστα. Γιατί ξέρεις, μετά τον ελεγκτή, όταν ο ελεγκτής βγάλει το πόρισμά του, θα έρθει ο εισαγγελέας. Πολύ απλά. Αυτεπάγγελτα. Θα έρθει από μόνος του ο άνθρωπος. Βλέπω και ένα κείμενο εδώ που το δημοσιεύει ο Βασίλης ο Βιλιάρδος, και αυτό σε αιρετική κλίμακα κινείται απέναντι στα παπαγαλάκια του. Ναι, για πες. Ο Βασίλης ο Βιλιάρδος είναι ένας πάρα πολύ καλός οικονομολόγος. Μου αρέσει πολύ, το διαβάζω κι εγώ. Λέει λοιπόν αυτό που περιμένουν πια όλοι. Εκείνος νομίζω ότι με διαβάζει. Όχι, το διαβάζω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός οικονομολόγος. Διαφωνώ σε κάποια θέματα μαζί του. Αλλά το θεωρώ ένας από τους πολύ καλούς οικονομολόγους που έχουμε στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν, σημειώνει αυτό που περιμένουν πια όλοι οι σκλάβοι, δεν είναι άλλο από το ποιος θα τολμήσει ή και θα καταφέρει να διαρρήξει τη βαριά πόρτα της φυλακής, γνωρίζοντας πως είναι πολύ δύσκολο, αφού ο δεσμοφύλακας είναι πανίσχυρος, έχοντας πολλά όπλα στη διάθεσή του, την οικονομία του, το ευρώ, την ΕΚΤ, τις αγορές, τις τράπεζες και τις ΗΠΑ. Οι τελευταίες αφενός λόγω του φόβου της Ρωσίας, αφετέρου επειδή θέλουν να επιβάλλουν το οικονομικό ΝΑΤΟ, την πλήρη μετατροπή δηλαδή της Ευρώπης σε απικία τους με ύπαρχο την Γερμανία. Φυσικά αυτός ο κάποιος που θα επιχειρήσει να διαρρήξει τη φυλακή δεν μπορεί να είναι ο έγκλειστος στην απομόνωση. Η Ελλάδα δηλαδή, η οποία είναι αθεράπευτα εγκλωβισμένη στο ευρώ, στο χρέος και στα μνημόνια, αδυνατώντας να κάνει οτιδήποτε να διασωθεί, ενώ προφανώς δεν θα ήθελε κανείς να αυτοκτονήσει. Τώρα κάποιος έλεγε ότι για να κάνει κάποιος επανάσταση πρέπει, λέει, να έχει λάδι στο στομάχι του. Αυτός που πάει στην ουρά να πάρει το κεσεδάκι με κάποιο φαγητό δεν έχει και πολλά περιθώρια εξέγερσης. Δεν ξέρω πόσο λάδι είχαν οι πρόγονοι μας να κάνουν επανάσταση, να το δούμε και με κυριολεκτικούς όρους. Έχεις δίκιο, ναι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ποτέ, ας πούμε... Άρα προφάσεις εν αμαρτίας, έτσι. Ναι, αν δω, ας πούμε, όσους επαναστάθησαν ακόμα και από την εποχή, να το βάλω, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εκεί που τους πετάγανε στα λιοντάρια, την πρώτη επανάσταση, νομίζω, έτσι καταγεγραμμένη και οργανωμένη επανάσταση, δεν νομίζω ότι είχαν λάδι στο στομάχι τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ίσα το αντίθετο. Και... σου λέω το εξής, όταν βλέπεις, να το περιγράψω κάπως διαφορετικά, όταν είσαι μέσα σε ένα αμάξι που βλέπεις ότι έχουν σπάσει τα φρένα και βλέπεις ότι πας σε γκρεμό και είναι σίγουρος ο θάνατός σου, ξέρεις βέβαια ότι
και αν ανοίξει την πόρτα να πηδήξει από τα μάξι που τρέχει, θα χτυπήσει λιγάκι. Αλλά δεν είναι προτιμότερο από το να πέσει τον καιμό. Γιατί θα χτυπήσει λιγάκι, θα ανοίξει την πόρτα, θα χτυπήσει λιγάκι, αλλά θα σωθεί. Θα βγει, θα είσαι όρθιο. Θα σταθεί στα πόδια σου. Ενώ με σπασμένα τα φρένα είναι σίγουρο ότι θα πα στον καιμό. Δεν είναι καλύτερο αυτό, δεν πρέπει να το τολμήσουμε αυτό κάποια στιγμή. Και αυτό που με ρώτησες, γιατί δεν ήθελα να αποφύγω την ερώτηση ή να με φάνει ότι δεν απάντησα. Αν και απαντήσαμε με την υποτίμηση τι γίνεται, γιατί η υποτίμηση και μάλιστα τραγική είναι αυτό που ζούμε τώρα. Και μάλιστα έχουμε υποτίμηση στους μισθούς, αύξηση στους φόρους, τα οποία είναι αθρηστικά, συν το γεγονός ότι έχουμε και σύμφωνα με τη στατιστική, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, έτσι, έχουμε αύξηση κατά 17% μάλιστα στα βασικά είδη διατροφής. Για βάλε και αυτό. Αυτό δεν είναι υποτίμηση. Και το δεύτερο, αν ανακοινώσει μια οποιαδήποτε χώρα, ήταν η δουλειά μου στα νομίσματα, δούλευα στο Forex, αν ανακοινώσει μια χώρα οποιοδήποτε, ή η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, ότι πάει στο δικό της εθνικό νόμισμα, έχει την εντύπωση ότι το ευρώ θα μείνει σταθερό? Το ευρώ είναι το δεύτερο αποθεματικό νόμισμα πάνω στον πλανήτη. Τι σημαίνει αυτό? Για μπες στη θέση αυτού που έχει ευρώ. Έστω ότι εσύ είσαι ένας πολύ πλούσιος επιχειρηματίας και έχεις τα εκατομμύρια ευρώ. Όταν ακούσεις ότι φεύγει μια χώρα από το ευρώ, τι θα θες να κάνεις τα ευρώ σου? Τα ευρώ σου που θα έχεις στην τσέπη, τι θα θες να τα κάνεις? Δεν θα σε βαραίνουν και θα θες να τα πουλήσεις, να τα ανταλλάξεις, να τα κάνεις δολάριο, να τα κάνεις κάτι άλλο? Μήπως τελικά πέσει το ευρώ στα τάρταρα και δεν πέσει το εθνικό μας νόμισμα? Μήπως γίνει το αντίθετο? Τι λέω? Μάλιστα. Γιατί πρέπει να το σκέφτομαι ότι θα υποτιμηθεί το ελληνικό νόμισμα? Γιατί πρέπει να το σκέφτομαι έτσι και να μην σκεφτώ λίγο το ανάποδο? Να σκεφτώ και έτσι έχουν ευρώ θα χάσουν. Και για πολλούς λόγους που δεν θέλω να αναλύσω τώρα στον κόσμο, δεν είναι η δουλειά του. Εμένα είναι η δουλειά μου. Δουλεύω από 23 χρονών στις ξένες αγορές. Ποιο είναι το αύριο του Δημήτρη του Καρούσου? Ασχοληθήκαμε εκτενώς με το αύριο της, σήμερα και το αύριο της Ελλάδας. Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις? Μένεις, φεύγεις? Το δικό μου αύριο είναι μένω προς το παρόν. Ήρθα για να μείνω. Δεν φανταζόμουν ότι ο κόσμος θα έφτανε σε τόσο τραγικό σημείο που δεν θα ζούσε αυτό το πράγμα για 6 χρόνια. Έβλεπα ότι θα έρθει η κρίση στην Ελλάδα. Δεν με πείραξε, γύρισα. Μένω εδώ. Μένω στο ΕΠΑΜ. Πρέπει να το πω αυτό, δεν φεύγω. Μένω στο ΕΠΑΜ. Θα προσπαθήσω να αφυπνήσω όσο περισσότερο κόσμο, τουλάχιστον να σταματήσει να κάνει αυτό που κάνει. Τώρα απογοητεύομαι όταν βλέπω τη χώρα μου να έχει καταντήσει ένα απέραντο hot spot. Απογοητεύομαι όταν βλέπω ένα στους δύο νέους να είναι άνεργος. Απογοητεύομαι όταν βλέπω τα ξένα παιδιά να θέλουν να φύγουν, τα δικά μας τα παιδιά να θέλουν να φύγουν, τα μικρά τα παιδιά να πεινάνε στο σχολείο. Απογοητεύομαι όταν έχουν μετατρέψει τη χώρα μου, με έχουν κάνει συνεργό δουλεμπόρο, χωρίς να με έχει ρωτήσει κανένας, και έχουν μετατρέψει τη χώρα μου σε ένα απέραντο hot spot. Να σου πω την αλήθεια μου. Έχω ανοιχτή πρόταση για να φύγω στην Αμερική, να ξαναδουλέψω πάλι, γιατί έχω σταματήσει να δουλεύω. Ελληνική πρόταση λοιπόν δεν έχεις, λες? Ορίστε. Ελληνική πρόταση δεν έχεις. Μα δεν με ενδιαφέρει να δουλεύω στην Ελλάδα. Είχα έρθει για να καθίσω. Δεν με ενδιαφέρει να δουλεύω στην Ελλάδα. Έχω μια πρόταση ανοιχτή και θα φύγω μόνο εάν δω ότι αυτός ο κόσμος δεν θέλει να αλλάξει, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αν απογοητευτώ τελείως κάποια στιγμή και δω ότι ο κόσμος έχει δεχτεί τη μοίρα του. Και γιατί το βλέπω, πάμε στην καταστροφή, Πέτρο. Και δεν είμαστε στο παρά 5, δεν είμαστε στο παρά 1, είμαστε στο και 5. Οπότε αν με ρωτάς τα δικά μου τα προσωπικά, θα μείνω και θα το παλέψω μέχρι να το απογοητευτώ τελείως. Δεν ξέρω. Κατάλαβα. Γιατί με θλίβουν αυτά. Δεν μπορώ να το βλέπω να γίνεται αυτό το πράγμα στη χώρα μου. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και ο κόσμος να αφυπνιστεί, να διαφερθεί. Μην περιμένει, δηλαδή, είναι άσχημο αυτό να περιμένουμε κάποιον άλλο να έρθει να μας σώσει. Πρέπει μόνοι μας να κάνουμε, γιατί μου λένε τι να κάνουμε. Έλα μαζί μας. Αυτό που κάνει ο απλός ο κόσμος κάθε Τετάρτη, πάει και αποτρέψει τους πληστηριασμούς. Οργανώσου, ενημερώσου. Διάβασε 5 πράγματα παραπάνω να καταλάβεις, διώξε το φόβο που έχεις μέσα σου τελικά. Ο φόβος είναι. Ακριβώς. Αγαπητέ Δημήτρη Καρούσου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα κλείσουμε την κουβέντα μας με μια φράση που έχω μπροστά μου. Δύναμη δεν χρειάζεται μόνο για να σηκωθείς να μιλήσεις, αλλά και για να καθίσεις κάτω και να ακούσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν θέλει να ακούσει. Ναι, δεν θέλει να ακούσει. Και άμα μου επιτρέψεις να πω κι εγώ μια φράση έτσι που μου αρέσει, το
σύστημα, και ειδικά το οικονομικό σύστημα, όλο αυτό το funds που λέμε, βασίζεται και βασίζεται τη δύναμή του στο ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το σύστημα. Εάν το καταλάβαινε, θα έβλεπε πόσο σάπιο είναι και πόσο εύκολα μπορεί να τον γκρεμίσει. Άρα το σύστημα εκεί βασίζει τη δύναμή του. Δεν έχει δύναμη πραγματική, είναι ψεύτικη η δύναμή του. Βασίζει τη δύναμή του στο ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το σύστημα πώς λειτουργεί. Στην άγνοια του κόσμου. Ναι, ναι, και είναι απλό να το καταλάβει. Ή στην θελημένη άγνοια, μάλιστα. Ναι, ναι. Γιατί και εμείς δεν ξέραμε, αλλά ψάξε. Κάτι βρήκαμε, ναι. Κάτι βρήκαμε. Έμα. Αυτά. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά. Γιατί είναι χρονιάρα σημερινή ημέρα. Ναι, χρόνια πολλά. Και ιδιαίτερους χαιρετισμούς στα φιλαράκια μας στην Αγγλία που μας ακούνε, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αν μας ακούνε στην Αγγλία, έχω και εγώ φίλους και συναδέλφους, να δώσω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Μάλιστα, ένας από αυτούς τις προάλλες έλεγε ότι έρχονται στιγμές που κλαίω. Βλέπω, λέει, τα μαντάτα από το διαδίκτυο και κλαίω τώρα. Ναι, πραγματικά. Απορώ τώρα πώς οι βολεμένοι της Αγγλίας κλαίνε και δεν προβληματίζονται τα εδώ, αδέρφια μας, έτσι. Ναι, πραγματικά. Οι συμπολίτες μας. Αυτά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αντίο. Γεια σου, Πατρούλιο. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.